Βρισκόμαστε μια εβδομάδα πριν από τις πιο κρίσιμες εκλογές από τη μεταπολίτευση και μετά. Σε αυτές τις εκλογές θα συγκρουστούν δύο κόσμοι. Και η Ελλάδα θα αποφασίσει προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί στα επόμενα χρόνια. Πρέπει με νυφαλιότητα, με καθαρή σκέψη, με όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες υπεύθυνα τι θα ψηφίσουν την άλλη Κυριακή. Γιατί θα είμαστε υπεύθυνοι όταν θα ψηφίσουμε αυτή την Κυριακή και επίσης υπεύθυνοι την επόμενη μέρα για την πορεία της χώρας. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι για τις εκλογές. Πιστεύουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι και πάλι πρώτο κόμμα. Όσοι στο Ηράκλειο θα εκλέξουμε και πάλι τουλάχιστον τρεις βουλευτές, όπως και την προηγούμενη περίοδο. Δίνουμε τη μάχη του ψηφοδελτίου, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Οι υποψήφοι είναι η δεύτερη επιλογή μετά το ψηφοδέλτιο. Τη μάχη του ψηφοδελτίου όμως θέλουμε να την δώσουμε όλοι μαζί, διότι ψάχνουμε το τελευταίο ψηφοδέλτιο που θα μας δώσει πλειοψηφία να μας φέρει πρώτο κόμμα και σε αυτές τις εκλογές. Είμαστε οργανωτικά έτοιμοι σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε καλά μηνύματα από τους πολίτες. Σε αυτούς τους δύο κόσμους, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δεν άνοιγε ποτέ στη δικιά μας συμπαράταξη, συσπηρώνεται στις τάξεις της παράταξης, στηρίζει Νέα Δημοκρατία και Αντώνη Σαμαρά. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα θα αφήσει τα δύσκολα πίσω της και θα ατενίσει με αισιοδοξία το μέλλον της χώρας μας, γιατί τα μνημόνια τελειώνουν, μπαίνουμε σε μια νέα φάση, η Ελλάδα ξαναποκτά την κυριαρχία της, είναι μια χώρα πια ισότιμη με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υποχρεώσεις βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τεράστιες ευκαιρίες που μπορούν να ξεδιπλώσουν όλα τα θετικά πλεονεκτήματα που έχουμε ως χώρα για το μέλλον. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι και για τις εκλογές και για το μέλλον της χώρας μας. Έχουμε αλλάξει λίγο το σχεδιασμό μας, διότι πρέπει να ανοίξουμε διάφορα θέματα, διότι πέρα από το να πούμε στον ελληνικό λαό τι έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί φτάσαμε εδώ και τι έχουμε κάνει, η Ελλάδα χρειάζεται και ένα όραμα για το μέλλον. Αυτό θέλουμε να το καταλάβει ο ελληνικός λαός, το δικό μας αφήγημα και για τις εκλογές για την Ελλάδα των επόμενων χρόνων. Και βεβαίως θα γίνουν και επισκέψεις σε ειδικά κρίσιμες περιοχές. Τέτοιες υπάρχουν και στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν θα γίνει επίσκεψη και σε ποιο νομό στην Κρήτη, αλλά σίγουρα μία από τις επιλογές για επισκέψεις του Πρόεδρου του Κόμματος είναι και η Κρήτη.